Πάτρα μετά την απελευθέρωση από τον Οθωμανικό ζυγό το 1828, βήμα-βήμα γίνεται κέντρο του δυτικοπελοποννησιακού εμπορίου. Επίκεντρο είναι το μονοπροϊόν Σταφίδα, το οποίο όμως καθόρισε και τις περιόδους ανάπτυξης αλλά και τις περιόδους κρίσεων. Κατά μήκος της οδού Όθωνος Αμαλίας είναι αναπτυγμένες όλες τις σταφυδαποθήκες. Στην αρχή από τους Άγγλους πρόξενους γινόταν η εμπορία, τους Γκριν, Ρόμπινσον, Βαφ, Βουρ. Αργότερα αναπτύχθηκαν οι ελληνικοί οίκοι με τον Βουρλούμι και τις ομώνυμες σταφυδαποθήκες τριών αβάρχων και Όθωνος Αμαλίας, το Γερούσι, το Τζίνι, του Σκόλα. Και στο γύρισμα του αιώνα αναπτύσσονται και μια σειρά άλλη εμπορική οίκη Σταφίδας, του Μανολόπουλου, του Μπελούση, του Σαρμά, των Παρθενόπλων και ούτω καθεξής. Ένας από τους μεγαλύτερους σταφιδικούς οίκους εμπορία Σταφίδας ήταν τον Φέλς Κέλλερ και Σία. Αντιπρόσωποι αυτού του οίκου στην πόλη των Πατρών ήταν ο Θόδωρος Άμβουργερ και ο Γουστάβος Κλάους μετά το 1847. Ο Θόδωρος Άμβουργερ δραστηριοποιήθηκε στην Αγιά, αγόρασε οικόπεδο και έκτισε την οινοποιία του, την οποία συνέχισε να λειτουργεί ο γιος του Άλμπερτ, αλλά ατύχησε η οινοποιία και το 1912 τη διαδέχθηκε το σχήμα 5Ε, ένα σχήμα βιομηχανικό και εμπορικό. Σας καλωσορίζουμε στο κτήμα της Αχάια Κλάους. Ιδρυτής της του κτήματος είναι ο Γουστάβος Κλάους, βαυαρικής καταγωγής. Το επίσημο έτος ιδρύσεως είναι το 1861. Ο Κλάους συγκεντρώνει στο κτήμα 4 εθνότητες και 4 θρησκευτικές κοινότητες οι οποίοι τον βοηθούν στο έργο τους. Είναι οι Μαλτέζοι τεχνίτες, καλοί τεχνίτες, το ξύλο, την πέτρα και το μέταλλο. Ιταλοί, αμπελουργοί και βαρελοποιοί. Γερμανοί, διοικητικοί υπάλληλοι και ο πρώτος εινοποιός, ο Κλίπφελ. Και Έλληνες. Όλους αυτούς έχει συνοδοιπόρους στο μεγάλο έργο που ξεκίνησε δημιουργώντας το πρώτο οργανωμένο εινοποιείο στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη ξένη επένδυση μετά την απελευθέρωση και είναι η δεύτερη αρχαιότερη ανώνυμος εταιρεία η οποία είναι σε εν ζωή ακόμα μετά την Εθνική Τράπεζα. Η πορεία του Κλάους συνεχίζεται στο χώρο αυτόν, ο οποίος εκτείνεται πλέον σε 300 στρέμματα γης, εκ των οποίων τα 90 είναι αμπελώνες, οι υπόλοιποι χώροι είναι δομημένοι με τις εγκαταστάσεις.